Καλησπέρα σε όλους από το ιστό γυμναστήριο της Ζωφριάς. Πρώτο μάτς για το 2024. Καλή χρονιά σε όλους. Για την Φιωρεντίνα και τους Προσκομίτες. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε λίγο διαφορετικές θέσεις. Στον επίπεδο του Development 1. Στο 5-9 οι Προσκομίτες στο 0-13. Στο 0-13 μάλλον οι Προσκομίτες στο 5-9 η Φιωρεντίνα, η οποία τελευταία αγωνιστική ιτήθηκε από τους Valhalla Phantoms με 76-49. Από την άλλη και οι Προσκομίτες ιτήθηκαν από τους ίδιους. Το μάτς στο οποίο κρύφτει στα χαρτιά. Πρώτο τριμποντάκι ξεκινάει καυτός ο εκπρόσωπος τύπου των Ροσκοβητών, ο Γρηγόρης Αλιόλης. Απάντηση κατευθείαν από τον Αθανασόπουλο. Πολύ καλά ξεκινάει το μάτς. Τρία όλα. Προδερά και εύστοχο πρώτη πόντι για το 2024 και τον Κρέντο. Και θα ανοίγει και αυτός ο λογαριασμό του. Και έτσι είναι πρώτη φορά νομίζω κάνω τους δοσκοπίτες, τους έχω πετύχει άλλη μια φορά στο κάρβουνο. Σκοπίτες είναι πολύ ωραίες εμφανίσεις. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ο Γιώργος ο Βίχος έχει αδικηθεί στα προηγούμενα podcast, αδικηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Έχει προσέξει σήμερα τι θα φορέσει. Έχει ένα στενικό που είναι ακριβώς στα χρώματα της εμφάνισης. Να το πούμε και αυτό γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια προηγούμενα podcast. Τριμποντάκι ξανά από τον Αθανασόπουλο. 2-2. Εξαιρετικό ξεκίνημα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει χάσει σουτ στο πρώτο δίλεπτο. Σε άμυνα ζώνης η Φιωρεντίνα. Βαλέξο, Κρέντο σουτ για 2. Αυτός είναι κλασικό σερί. Πάνω από τη Φιωρεντίνα, η οποία έχει γαλαξιακές εμφανίσεις. Αυτός ο πρόεδρος Σταύρος ο Φασινόπουλος. Κρήτας με ποδοσφαιρική τρίπλα για να περάσει εκεί. Κλέψουμε από τους Ροσκοβίτες. Κασαμπιάν γυρνάει αλλά στοχή. Στασινόπουλος ο rebound κατεβάζει ο συνονόματος. Ο Μπίλης ο Ακρίτας. Ακρίτας θα περάσει από το screen, θα περάσει την μπάλα στον Αθανασόπουλο, ο οποίος προσθείται. Στασινόπουλος πάσα στη weak side. Αρλαμπόπουλος τέλος επίδεσης. Αποτελεματικό το διάμενο από τους Ροσκοβίτες. Φτά σήμερα οι Ροσκοβίτες 6. Ιταλοί. Βιόλης ξανά για 3. Άστοχος αυτή τη φορά. Ο πρόεδρος του rebound, η μπάλα στον Ακρίτα. Θανασόπουλος. Εκείνη δύο τρίποτα και στον λογαριασμό του. Σούτ για 3. Άστοχο αυτή τη φορά. Πρώτη προσπάθεια από τον Σιόλο. Το 6-5 παραμένει. Από κοντά, πρώτη πόντι για τον Βίχο. Ο Βίχος ο οποίος έχουμε παίξει ένα στιγματάκι πριν το μάτς. Over 9,5 που έχω βάλει στο στοίχημα, ελπίζω να με πληρώσει. Έχει καλή απόδοση. Την τελευταία φορά που τσέκαρα ήταν στο 2-10 η απόδοσή του, οπότε μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα ανέβει ή θα κατέβει στη συνέχεια. Μπιάν θα περάσει αριστερά από το σκηνό, θα σκοθεί για 2. Θα αστοχίσει, rebound ο πρόεδρος. Σιόλος
Νίκας, περνάει ωραία και βάζει το πρώτο καράδι στο μάτς. Έπεσε κουβά ο Μπίλης που είχε πει θα βάλει πόντο. Βάζει πόντο ήδη από το πρώτο πεντάλεπτο. Αυτά ξεκινάνε καλά και οι δύο ομάδες. Καλά βγαίνει εκτός αγωνιστικών όριων. Κατοχή για τη Φιωρεντίνα. Και θα κάνει και την πρώτη αλλαγή στο μάτς. Μέσα ο Κανελόπουλος, έξω ο Στασινόπουλος. Ακρίτας. Πάει έξω. Τον πάσα χαμηλά. Στοπ με το πόδι από τον Θωμά, τον Τατζή. Τζοτζή, δικό μου το λάθος. Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή, καλή άνοδο. Αστοχικό δύσκολο έτσι τη ζωή του Κανελόπουλου. Κατεβάζει ο Κρέντος. Ζωτζής Λιόλης, Κασαμπιάν. Θα σπάσει τον Αλέξο. Σουδιατρής, εύστεχος. Στην πρώτη προσπάθεια ο Θωμάς. Τρέχει τρίποντα εδώ στη Ζωφριά. Τέσσερα έχουν μια στιγμή, δύο και δύο. Δύο αθανασόμενοι για την Κερδεψίνα, ένα ο Λιόλης και ένα ο Θωμάς. Για τους Δοσκοβίτες και ο Ακρίτας. Και ο Ακρίτας είναι που δεν θα βάλει. Πα. Τι έγινε. Ωραίο μπλούπερ. Πήγε να το φτιάξει και το χάλασε περισσότερο. Δύσκολο σούτ, εύστοχο και αυτό από τον Κρέντο. 5-4 πόντους οδηγεί την επίθεση των Ροσκοπητών. Παντού το φλωτεράκι. Μπάλα εκτός, κατοχή παραμένει για την Φιωρεντίνα. Αλλαγές. Μέσα ο Γκούμας, έξω ο Θωμάς, ο Τζότζι. Αθανασόπουλος ξεφεύγει ωραία και βάζει εύκολο καλάθι από κοντά. Ωραίο off-ball movement. Αθανασόπουλος στις 8, ακριβώς στις 5 για την Φιωρεντίνα. 13-12. Γκούμας. Κρέντος, θα σπάσει την μπάλα στη γωνία. Λιόλης για 3, αστοχός 1-3 πλέον για τον Γρηγόρη. Κατεβάζει ο Ακρίτας. Θανασόπουλος, μπάλα του Γλιστρά και βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων. Πάμε! 13-12 μπροστά με έναν πόντο μέχρι στιγμής οι Ιταλοί. Γκούμας. Κύκλα στο rebound. Δείχνει 20 το ρολόι. Κύκλα σε ωραία φάση στο Αθηνόπουλος προσπίτε και χρεώνεται με βήματα. Κρέντος. Σκεφτεί για 3. Θα σκεφτεί για την φορά. Επιθετικό ρυμπάουντ ο Κασαμπιάν. Κρέντος ξανά. Στην φορά επιλέγει να επιτεθεί προς τα μέσα και δικαιώνεται απολύτως από την επιλογή του. 13-14. Πολύ καλό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες. Θανασόπουλος.
Ωραία πάσα. Έστωχο τον Καλάθλι από κοντά. Πρώτη πόδι για τον Κανελόπουλο. Πάρα στην ακρίτα. Ένας πέιστεκ για δύο φαλά από τον Γκρέντο. Πρώτο φάουλ μετά την πάροδο 9 αγωνιστικών λεπτών. Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι είναι αυτονόητο πρέπει να προσέχουμε τα φάουλ τους. Μέχρι και 7 έχουν κατέβει υπενθυμίζω. Κλέψιμο για τους προσκοβίτες. Γκρέντος Γιόλης, το σκέφτηκε, πέρασε την μπάλα έξω. Drive, αλλά η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι, είναι την προσπάθεια του Γιώργου του Βίχου. Τελευταίο μισό λεπτό. Κρήτας Λιάμνα από τον Κρέντο. Βασίλης συγκρατεί την κατοχή. Παρασόπουλος Λόπουλος, Ασυνόπουλος Νάτος και ο πρόεδρος, πρώτο καλάθι, εκείνον από κοντά. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Σούδια 3, άστοχος ο Γιώργος. Το πρώτο μεγάλο τελειώνει, 17-14 μπροστά με συν 3 η Φιωρεντίνα. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφρέα. Πρώτη επίθεση, Καλτζουσταλούς Ακρίτας. Φτάνει στον πρόεδρο, είμαστε good side, shoot για 3, κοντό, κρέδε στο rebound. Βήματα με τα οποία χρεώνεται. Ο Γκούμας αποσύπαινε ξανά στη Φιωρεντίνα. Λάθη γρήγορα από την Ακρίτα, φέρνει τους 7 πόντους. Αυτό δεν δέω από ό,τι φαίνεται ο Μπίλης. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ήθελα να έχει σάκι στα μάτια. Κρέντος για 3, αστοχός. Σηκώνεται με ένα φλοντεράκι και φτωχή ξανά. Τι να πω, δεν ξέρω. Τίποτα δεν θα πω. 21-14. Αλλά εκτός αγωνιστικών τον έχει ξανά για τους γηπεδούχους. Ένα φωνάζει ο Παύλος ο Σιόλος, ποιος οργανώνει την επίδεση της Φιωρεντίνας. Ζήτας σηκώνεται για 2, αλλά αστοχή. 12. Πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Τίχο, ο οποίος πάει coast coast και βάζει την μπάλα εντός του καλαθιού. Παρασόπουλος νομίζω ότι εκεί φοβήθηκε λίγο την άμυνα από τον Βίχο. Δεν τελείωσε στην αυτή φάση. Κρέντος Κασαμπιάν γυρνάει, αλλά στο δείχνει το fade away. Είναι εκεί όμως ο Βίχος, ο οποίος σε δεύτερο χρόνο θα δείξει ακόμα δύο πόντους στη συλλογή του. Time out, η Φιωρεντίνα 21 18. Επιστρέφουμε το time out. Συν 3 για τη Φιωρεντίνα. Παρασόπουλος. Κλείνεται κονέα την μπάλα στην Ακρίτα. Ωραία πάση στον πρόεδρο, Στασινόπουλος. Σιόλος για 3.
Αυτό το λιμάνι ο Κρέντας. Λιόλις. Κρέντος θα πάρει ένα σκρίνα από τον Καζαμπιάν. Λιόλις για τρεις, κακό το σούτ, δεν ξέρει και ο ίδιος νομίζω. Το κατάλαβε πριν την παλαφράση κοντά στη Στεφάνη. Σόπουλος από κοντά, κάνει δεύτερο φαινομενικά καλάθι. Καλυφθεί πρέπει να έχει ξανά στους Ρουκοβίτες. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στον Όμιλο. Είναι το Σόμουλος του Development 1, 16 αγωνιστική είναι σήμερα και για τις δύο ομάδες. Κοντού του συντόπου τον Θωμά. Οργανωμένη επίθεση για τη Φιωρεντίνα. Κασόνικ Μπιλς με 13 είναι στην κορυφή. Ακολουθούν με 13-1 οι 9-9ers. 15 στην τρίτη θέση οι Βαλχάλα Φάντομς. Ράιν Γκάντς 11-2. Κλείνουν την πρώτη τετράδα. Κρέντες άστοχος για 3. Πάνω από τον Παύλο. Πάμε πάνω από τον Άνδρα. Μια σημεία Φιωρεντίνα και Athens Bucks. Από το 5 μέχρι το 9. Φιωρεντίνα στο 5-9. Ακριβώς στη μέση, λίγο πιο κάτω βασικά, στην 8η θέση. Στασινόπουλος fade away, μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Και στη ζώνη του υποβασμού, Drunk Team με 5-8, Sugar Mountains με 4-10, Hellenic Energy με 2-11 και 0-13 Ροσκοβίτες. Ο Βίκος. Οπότε βλέπω, νομίζω ότι η τετράδα έχει συνοξεκαθαρίσει. Καλά και φάρα από την ακρίτα, ο οποίος συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Θα πάω και θα κάνω comment κατά τη συνέντευξη. Γράφω ακρίτας πριν το μάτσο, θα βάλω πόντο. Εν τω μεταξύ ο ακρίτας και θα βάλω να σκρινίσω από το φυλαγόνος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εξεβολή, τον μάτιασα. Από εκεί παραμένει η Φιωρεντίνα. Όπως έλεγα, η τετράδα νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει. Τους λένε να κάνει από την αλήθεια με το τρίμα τόσο χαμηλά στην τετράδα. Τώρα όλο το ζήτημα είναι η παραμονή και ο αποφασμός. Είναι 1, 2, 3, 4 ομάδες με 5 νίκες. Την Drunk Team είναι πρώτη στις θέσεις του αποφασμού. Οπότε νομίζω εκεί πέρα θα πρέπει το παιχνίδι με τη μία σημαία τη Φιωρεντίνα, τους Athens Bucks και την Drunk Team. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψουμε το time out. 23-18 το σκορ, 5-27 μένουν στο ρολόι. Επαναφορά από την baseline για τους Ιταλούς. Κρήτας. Κιόλος θα πάρει ένα screen, θα περάσει την μπαλά. Έχει τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλο, χάρα να πω που λόγω τον μπάσκο τον άνθρωπο. Κανελόπουλος είναι Rattles United. Ομάδα της Master, νούμερο τότε που σε γράφει τη σύνθεση. Κρέντος, φλοντεράκι, έστοχο και αυτό. Στις 8 ο Κρέντος έχει ήδη 6 από την πρώτη περίοδο. Καλό ματς για εκείνον, Αφανασόπουλος. Κάνει παιδιά από 2, κερδίζει χώρο. Φάουλ, δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Όχι, 9 από εδώ θα βάσω πλό, δεν διάγομαι. Θα γίνονται, τον μάγκο τον άνθρωπο, μία στις δύο. Βιάστηκα να πω, θα βάλει και δύο στις δύο. Αλλά συνήθως το σούτ είναι ένα πράγμα, αν μπορώ να στάρθω από μακριά, στάρθω από κοντά, στάρθω από παντού. Έχει βάλει δύο τριμποντάκια να πετύχει ο Θανασόπουλος. Και πάνω ο Βίχος
24-20. Κρέντος θα σκοτεί για 3. Εδώ το σουτ. Κάνει και περνάει στους Δαλούς. Αν υπάρχει κάποιος με χιούμορ στη Φιωρεντίνα, νομίζω ότι Βασιλόπουλος θα διαχειρίζεται αυτά. Να βάλει ένα βιντεάκι με ένα counter, πόσες φορές θα πω Ιταλή, Ιταλούς σε αυτό το βίντεο. Αλλιώς νομίζω είχαν και εμφανίσει πόμια εδώ στην Φιωρεντίνα. Αυτές βέβαια είναι πολύ ωραίες. Φαμπιάνη για 3. Κοντό και αυτό. Κατεβάζει ο Ακρίτας, 3-45. Στο συν 4. Την υποδούχη, λάθος η πάσα, δεν την περίπτωση να δούμε το Αθανασόπουλος. Κατεβάζει ο Λιόλης. Άστεγο το λέει από τον Κομά. Καθαμπιάνο στο rebound. Ούτε και στο δεύτερο χρόνο. Κατεβάζει ο Αθανασόπουλος. Ακρίτας. Σκιόνος σιγασμένος. Αλλά άστοχος από κοντά, ο ίδιος το rebound. Δύσκολο fadeaway, και δεν βάλει ούτε αυτό. Το 24-20 παραμένει. Κρέντος. Καθαμπιάν. Λέλης περνάει την μπάλα χαμηλά. Στυλίκη έξω, μόνος του Θωμάς. Παστοχίζει αυτή τη φορά, rebound ο Αθανασόπουλος. Ελένα από τον Βίχο αναγκάζει τον Χαραλαμπόπουλο να περάσει την μπάλα έξω. Ελέξουμε τώρα από τον Γιώργο. 24-20. Φαουλ αμυντικό από τον Βασίλη τον Ακρίτα. Μέσα ο πρόεδρος. Τσόχαρα Λαμπόπουλος. Κανελόπουλος κατά το έλεγα. Τους μπέρδεψα. Κασαμπιάν. Σε φεύγει, σηκώνεται, αλλά στοιχεί από κοντά. Ο ίδιος το rebound. Μόνο ο Αθανασόπουλος. Τύχος κλέβει, 13 και τώρα 12 δεύτερα για τους κομίτες Λιόλης. Δύσκολη κοντά από τον Γρηγόρη. Κατεβάζει ο Πανελόπουλος. Κιόλος στέκεται, σηκώνεται, αλλά στοχεί για 2. Θα βγει το rebound. Κατεβάζει ο Κρέντος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα. Ισορροπημένο το μάτς. Αυτό που λύνεται πολλές φορές. Βαθμολογία. Ούκο λίγες φορές μπορεί να ρίξει τάχτη στα μάτια. Η μία ομάδα βρίσκεται στο 5-9, η άλλη στο 0-13. Και παρόλα αυτά το σκορ είναι πολύ κοντά. Και ο σκοπίτης νομίζω αυτός είναι και πολύ καλά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με ευκολία αυτό 0-13. Και αν έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές, τότε βγάζει λίγο παραπάνω νόημα. Λιόλης, κοστικός άστοχος. Κατεβάζει ο Ακρίτας. Ακρίτας προσφέρει την πάσα, περνάει τον Νεσιόλο. Θανασόπουλος. Στασινόπουλος υποδέχεται στο low post, δύσκολο fade away. Άστοχο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Ιταλούς. Λάθος πάσα. Βάλε θα βγει εκτός παρκέ. Κατοχή για τους Κοβίτες. Δεύτερα, 24-20.
Γιάν Φλουτεράκη, άστοχο από κοντά. Κατεβάζω Κανελόπουλος, μισό λεπτό. Σιόλος Βασινόπουλος. Για τρεις και να το βάλει και αυτό. Δεκαδέστερα, 27, 20. Ρέντος σηκώνεται για τρεις. Αστοχή αυτή τη φορά, πολύ καλή. Ρέντος, 27-20 σκορ, πρώτο μέρος. Δεύτερο μέρος από το Ζωφριά. Πρώτη επίδειο των Σκοβίτες. Βιέλης Καταμπιάν. Θα περνάει χαμηλά, Βίχος από κοντά. Πρώτη κοντιλιά με Γιώργο. Στην τρίτη περίοδο. Σιόλου κατεβάζει. Ήρθες για τρεις. Τώρα είναι χαμηλά. Βάζει για το Θωμά. Λιόλις. Προσπίτε. Είχε χώρο αλλά αντίστασε. Γιώλης από τη γωνία. Γούμας ο γνώρος τελειώνει. Άντερ σκουπλέια. Θετικό ριμπάουντ και 9-14 για τους προβίτες. Βίχος δεν κερδίζει κάτι. Παίρνει θετικό ριμπάουντ και βάζει σε δεύτερο γόνο καλάθι. Και σε 24. Λιώνουν στις 3 οι κοκκινοί. Στην πρώτη προσπάθεια στο δεύτερο μέρος ο Χαραλαμπόπουλος. Γιώλης παραξενά στην κορυφή στον Θωμά. Διαθέσεις από εκείνον, μέσα, 27 όλα. Εφτά να πάτε την πόντι στην αρχή της τρίτης περίοδου από τον Ροσκοβίτη στο μάτι στα Ίσια. Στασινόπουλος σπάει το σερί. Τρίτη βοήθεια για τον πρόεδρο. Γιόλης για τρεις. Άστερο το σουτ. Συνά 27 παραμένει. Στασινόπουλος παίζει με πλάτη. Ωραία πας τον Σιόλο, ο οποίος έμεινε μόνος του. Αλλά αυτό έχισε ακρίβητα στο rebound. Εύστοχος από κοντά ξανά ο Βασίλης. Δεν μπορώ να μην γελάω με το πόσο κουβάει και πέσει. Δεκαέξι πόντι από τον Ακρίτα σε 23 λεπτά. Και μου λέει ότι θα βάλω 0 γιατί πονάω και είμαι πιασμένος κάτι τέτοια. Τι άλλο θα ακούσω δεν ξέρω. Όπως είχε κάνει ματσάρα. Σε όλα τα δικά μου, στη γραμμή της συνανθρωπίας, ο Βίχος. Μέσα η πρώτη. Έχει φτάσει στους 10. Τριαντένα,
κιόλας από κοντά άστοχος. Ο πρόεδρος να βάζει τον εαυτό του. Καφαμπιάν. Σκόντει για δύο, αλλά στο χείμε ταμπλό. Κέντρα στο rebound. Κανελόπουλος. Μπάλα εκτός από τα πόδια του. Από το λιγματικό τατιάμινα που δίνει ενέργεια στον πάγκο των οροσκοπητών. Για δύο, ο Ντόκος του. Πέντε στο rebound. Ωραία πας στον Σιόλο, ο οποίος ξεφεύγει. Δύσκολα να αποδολεί, άστοχο. Rebound ο Ντούμας. Γιόλις. Περάχος που θέλει ένα φλουτεράκι, θα στοχίσει με ταμπλό. Σιόλο στο rebound. Πάω στον Ακρίτα. Ακρίτα πάει γρήγορα. Αφήνει ωραία στον πρόεδρο. Άστοχος Στασινόπουλος. Rebound ο Βίχος. Μάχ πάει coast to coast, αλλά στοχή από κοντά. Ακρίτα στο rebound, μεγάλη πάσα. Κανελόπουλος σε κενό τέρμα. Εύκολη δουλειά. Time out. 33-29, 5 λεπτά στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out. Επίθεση για τους κόκκινους. Ρέντους. Στο σπίτι περνάει την μπάλα στον Κασαμπιάν. Δίχως, ωραία κίνηση, δύσκολη προσπάθεια. Άστοχη. Δύσκολη μπάντο από εμάς. Κασαμπιάν για 3. Μεγάλη καμπύλη, αλλά άστοχο, Βίχος ακόμα ένα θετικό rebound, μάχεται. Βήματα. Σωστό το goal. Ο οποίος μπήκε ξανά στο παρκέ. Κερδίζει χώρο, αλλά στοχή από κοντά. Περιμένουμε ο Κρέντος. Αυτός ο Γκουμάς, ο Θαλασσόπουλος στο rebound. Σιόλος επίσης κατά μέτωπο στα Σινόπουλος σαν τρέιλερ. Πρώτη πόντι για τον πρόεδρο. Όχι, λάθος, δικό μου λάθος. Έχει βάλει και άλλους δύο, οπότε φτάνει στους 4. Και δίνει προβάδισμα 6 πόντων στην Φιωρεντίνα. Κρέντος. Σούτα από το έλμπου. Βάλα δεν το κλείνει το μάτι, ο Γκούμας στο rebound. Κερδίζει χώρο, σηκώνεται, αλλά στοχή και εκείνος Καφαμπιάν. Με ανάποδο λέει, ούτε και να μην στον γόρδο δεσμό. Παμισόπουλος. Δεν περνάει πάση, το κλέβει ο Κρέντος. 3-20 το ρολόι. Κρέντος στέκεται στον αέρα, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Ακρίτας στο rebound. Κρήτας. Ωραία παιχνίδι στο τώρα Θαλασσόπουλο. Άστοχος εκείνος. Ξανά που μας άτυχε πολύ οι ροσκοπητές στις τελευταίες επιθέσεις. Είναι η αλήθεια. Μπέλα δεν τους κλείνει το μάτι. Θα μπορούσε η διαφορά να έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Βήματα ο Στασινόπουλος. Δύο.
και 35. Και δεν τους κατεβάζει. Ο Σαμπιάν για 3. Μέσα ξανά, εύστοχος. Εκ νέου Θωμάς. 3 τρίποντα την βάλει. Πολύ καλή αυτή την συγκομιδή. Παναθόπουλος για 3. Δεν θα απαντήσει. Μπάλα θα βγει εκτός από τις κονορίων. Κάπου εκεί περνάει στους Ρουσκοβίτες. Γιόλης για 3 και εκείνος, κοντό το σούτ. Τρίτα στο rebound. Ωραία, προσπίσεις στην πάσα, στο οδολία, πριβόν από τον Γιόλη. Δεν είναι και αυτό, όχι, Κασαμπιάν το rebound. Σηκώνεται και κερδίζει το foul. Στην δεύτερη, 1,5 λεπτό στο ρολόι, 35-32. Σιόλος, Λεόπουλος, καλάθι, όχι φάουλ, ναι, 2 βολές. Νομίζω η πάσα δεν μπορούσαν καν για εκεί, έβλεπε τον Ακρέτα. Αν δεν κάνω λάθος ο περιφερειακός της Φιωρεντσινάς. Αλλά έκοψε ωραία και κέρδισε για το φάουλ. Ο ψηλός. Team, αλλά στοχή στο σουτ, την μπάλα εκτός από τα χέρια του Γρηγόρη. Κρήτας Αθανασόπουλος, Αθανασόπουλος ψάχνει την πάσα, περνάει από το κέντρο, αλλά στοχεί στο drive. Λοιπόν, ο Κανελόπουλος και δημιουργεί ένα φάουλ. Όχι, βήματα, ήταν το λάθος. Πέντε δεύτερα. Ευκαιρία να μειώσει το πόντο, ακόμα και να φέρνει το μάτς στα ίσια για τους Ρωσκοβίτες. Σαμπιάν στέκεται στον αέρα, το κέν δοκάρι. Άμυνα με φάλα από τον Κρέντο. Τον σηκώνει εδώ και ο Κασαμπιάν. Αυτά θέλουμε. 35-4. Κανελόπουλος. Θαλασσόπουλος. Βάζει ωραία το χέρι και κάνει το deflection ο Βίχος. Θανασόπουλος κερδίζει χώρο, σηκώνεται για 2, αλλά αστοχή. Πολύ καλή κίνηση, το τελείωμα τον αδικεί εδώ. Σιώρος πιέζει ψηλά τον Κρέντο, ποιος δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ψάχνει την πάσα, θα την βρει στο πρόσωπο του Κασαμπιάν. Λιόλης, Κρέντος για 3, υπό την πίεση. Σιόλου με καμπλό παρακαλώ, 35, όλα! Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφριά. 35 όλα! Δύο τριπουδάκια από τον Τζότζι και ένα από τον Κρέντιτ, αλλά για να φέρει το μάτι στα ίσια ξανά. Σιόλος για 3. Ας
Το 15 επιμερισκόρ του της περίοδου. Καλή επιθετική σκομιδή. Κρέντες για 3. Ήταν κρυμμένος αυτός όταν τους έκανα στο καρβουνό. Μεγάλη παιχτάρα ο Κρέντος. Δεύτερο τρίποντο για εκείνον. Σε κάτι λιγότερο από 2 αγωνιστικά λεπτά. Κρέντος για 3 ξανά. Μέσα και αυτό! Τρίτο! Στους 17! 5 δεύτερα, παράβαση από την Φιωρεντίνα. Time out, καλή εσπερσμένα ο πρόεδρος. Κρέντος ξανά! Όχι αυτή τη φορά. Ταξόπουλος, μεγάλη παθαρκή. Και να βολε στην μπάλα. Ωραία, πάθος από την πλάτη, κρέντος για 3, άστοχος, rebound ο Βίχος. Δούμας από κάτω, ούτε εκείνος, Βίχος, σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. 35-43 μπροστά, με συν 8 ηροσκοβίτες. Στο 5-30 το έδινε το στοίχημα αυτό, αλλά το πίστευα από την αρχή ο Βίχος. Άστοχος ο Ακρίτας. Πολύ μεγάλη νίκη να σκοπείτε στην πρώτη στην εφετινή σεζόν. Όμως νομίζω ότι από τότε εσύ κλαίνει το μέρος τους. Κρέντος, δύσκολη προσπάθεια. Άστο και ο Θανασόπουλος το rebound. Τον αγώνα αντίδρασε εδώ οι Ιταλοί. Σιόλος, άστοχος και δυνόνα φάουλ. Και δύο βολές. Περάσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει δύσκολη προσπάθεια. Πάσα σουτ ήταν αυτό. Άστο το σκιωγού μα. Λοιπόν, ο Εθνόπουλο. Ακρίτα. Πάσε βάλα εκτό. Όλα πάνε ρολόι για του προσκοπήτε. Όλα πάνε τελείω στραβά για του Ιταλού. Έχουν παραμείνει άποτε για τα πρώτα 3 λεπτά. Κρέντος. Λάθη ακόμα ένα για τους Ροσκοβίτες και η διαφορά όλο ένα και μεγαλώνει. Θανασόπουλος. Καλά η μπάλα. Καλά και φάρο Κανελόπουλος. Καλά της ολογίας. Κιόλος. Σόμπλος για 3. Είναι ζωντανή η Ιταλή. Εκεί που πρέπει. Είχε να μιλήσει νομίζω.
από το δεύτερο δεκάλεπτο βάζει μεγάλο τρίποντο που φέρνει ξανά στις 5 τη διαφορά. Κρέντος. Γιόλης περνάει, σηκώνεται, αλλά αστοχή. Λοιπόν, ο Ακρίτας 5-47. Συνιστρέφει, αριστερό λέει από καλάθι, ξανά time out, Δάνιλος Κοβίτε 42-45. Επιστροφή το time out, 42-45. Κρέντος. Είναι τρίποντο, θα περάσει, δύσκολο layup, άστοχο. Πάντο ο ίδιος. Κρέντος και δίνει το φάουλ. Με πλάτη, στους διαδύο, έστωχα από τον Καζαβιάν, 42-47. Σιόλος, Στασινόπουλος, Αθανασόπουλος, μόνος, αυτό είναι πέναλτι. Θα το χάσει, το master rebound. Γιόλης, 4-36 ρολόι. Γιόλης, ωραία πάσα, Καζαμπιάν, κλείνεται από δύο, σπάει έξω στον βήχο, σουτ μες απόστασης. Λοιπόν, το Ακρίτας. Άμυνα φωνάζει ο coach, Στασινόπουλος μόνος του, άστοχος. Βγαίνει και η κούραση σε αυτό το σημείο. Κρέντος μόνος του και όλοι τους. Έχει βάλει 8 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ακρίτας χάνει την κατοχή. Okay. 42-49. Διατήρηση πρέπει να κάνουνε από εδώ και πέρα οι Ροσκοβίτες. Την έκπληξη και την ανατροπή κυνηγούν Ιταλοί. Στασινόπουλος το rebound, την πάρα στο σιόλο. Χρόνος υπάρχει πάρα πολύ ακόμα. Καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τελειώσει το μάτ. Άστοχος ο σιόλος. Πάρα στον από εκείνον. Θα σκοθεί ξανά για τρεις. Θα τον βάλει και αυτό. Τρίτο. Ξεφεύγει στο συν 10 η διαφορά. Ακρίτας. Πάσε ρε την Παλαβασίλης. Μόνος ο Παύλος. Έστοχος και αυτός. Στα 5-52 έχει πολύ ψωμί το μάτς ακόμα. Άστοχος Καζαμπιάν. Βάλε εκτός από τα χέρια του Παύλου. Κατοχή ξανά στους Ροσκοβίτες. Λιόλις για 2. Δίχως το rebound. Σηκώνεται και ευστοχή και αυτό τον ταμπλό. Είναι 54. Ακριβώς για 3. Θα αποφύσει. Θα πιάνει το rebound. Θα αντεβάζει ο Θωμάς. Κρέντος.
κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη ενδοσκοπίτες. Ανάποδα από το σκήν περνάει ο Κρέντος, σηκώνει και για δύο. Αστοχή. Rebound, άστοχος και ο Καζαμπιάν. Αντοχή για τους Ιταλούς. Τελευταία 100 δεύτερα. Σιόλος μπορεί να κάνει την τελική ανατροπή. Και δημιουργούν φάουλ πάνω στον Βασίλη τον Ακρίτα. Πρέπει να τις βάλει και τις δύο οπωσδήποτε εδώ ο Μπιλής. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 46-54. Πίεση ψηλά. Κρέντος. Δίχως. Καζαμπιάν. Τις πάνε εύκολα. Ερυθμίδες. Κλέβει ο Ακρίτας. Και φάουλ. Τέταρτο. Κανένα φάουλ δεν έχουν πρέπει να δώσουν ο Ροσκοβίτες. Σημαντικό αυτό. Αναφορά από το πλάι. Καθαρία να μην απέξουν οι κόκκινοι. Ο Ακρίτας θα επαναφέρει. Παρασόπουλος σκέφτηκε. Πιέζει ψηλά Καζαμπιάν. Δύσκολη πάσα. Και το στεφάνι. Κρέντος. Κανένας λόγος βιασύνης. Καζαμπιάν, το μάτς φαίνεται σιγά σιγά να περνάει στα χέρια των Ροσκοβιτών 100%. Το μάτς για τρεις το καθαρίζει. Τίτλοι τέλους. Πρώτη νίκη για τους Ροσκοβίτες με την έναρξη της χρονιάς. Σιόλος, Στασινόπουλος για τρεις. Άστοχος τον ταμπλοπρόεδρος, δίχως το rebound. Νομίζω τα πάντα έχουν κρυθεί. Δέκα δεύτερα. Μιόλις για τρεις. Άστοχος Καζαμπιάν. Το rebound άστοχος και εκείνος. Σιόλος κατεβάζει. Τελευταία επίθεση που θα δούμε είναι αυτή. Ότι φαίνεται θα προχωρήσει ο Σιόλος. Τέλος παιχνιδιού. Πρώτη νίκη στο πρώτο μάτς του 2024 για τους Ροσκοβίτες, οι οποίοι επικρατούν με 46-57.